Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι βράδυ Δευτέρας, 4 του μηνός, Αγίας Βαρβάρας σήμερα. Είναι και η γιορτή του πυροβολικού. Ε? Χρόνια πολλά στις Βαρβάρες που γιορτάζουν. Και έχουμε απόψε το βράδυ να μιλήσουμε για το αιωλικό πάρκο. Είχαμε έκτα τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και έχει ενδιαφέρον αυτά τα οποία θα ακούσουμε να σχολιάζονται στην ροή της εκπομπής. Κατά άλλα, αυτό το μήνα θα έχουμε την ορκομοσία των νέων αυτοδιοικητικών αρχών. Σωστά. Το Δεκέμβριο ορκίζονται όλοι, και Βοράς και Νότος και Κεντρική Κέρκυρα και Περιφέρεια Ιωνιονήσου. Ωραία. Προηγούνται Δήμοι και ακολουθεί η Περιφέρεια. Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι. Μία τάξη. Πρέπει να υπάρχει και μία τάξη. Ναι, γιατί τα έχουμε κάνει και όλα σχέδια. Και επίσης ενδιαφέρον είναι το ότι δεν σχολιάστηκε από τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Είπα και στην Δώρα να το δει λίγο για ρεπορτάζ, αλλά δεν το πρόλαβε. Αυτό το οποίο έχουμε στο σχέδιο νόμου, όπου η κυβέρνηση βάζει φρένο τη διάλυση της δημοτικής επιχείρησης, της διαδημοτικής πιο σωστά, ίδρυψης αποχέτευσης. Και σωστά. Ναι, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σωστά. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι τον κύριο Βορύδη, υπουργό εσωτερικών. Ναι. Να είναι εδώ, να τον ρωτάμε για τη ΔΕΙΑΚ και να λέει: εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Αλλά μπορεί με τα βάρη που έχει να γίνει εκαθάριση για να πάμε. Είχε δίκιο. Απόλυτο. Σε ΔΕΙΑΚ Βορρά, Μέση και Νότου. Εγώ λοιπόν περιμένω από τον κύριο Στέφανο Πουλημένο, που θα είναι εκ των πραγμάτων πρόεδρος, και από τις νέες αυτοδιοικητικές αρχές να μας δώσουν ένα σαφή ισολογισμό. Όταν θα τον αποκτήσουν, φαντάζομαι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Δηλαδή, θέλω στα 4 χρόνια της σημερινής διοίκησης ΔΕΙΑΚ να δούμε τι παρέλαβαν ως χρέη και υποχρεώσεις, ποια ήταν η οικονομική θέση του Ταμείου και ποια είναι η οικονομική θέση του Ταμείου σήμερα και ποια είναι τα χρέη και υποχρεώσεις. Διότι υπάρχει μια φημολογία, εγώ να υιοθετήσω και την άποψη της απερχόμενης δημάρχου, ότι είναι σπερμολογία, δηλαδή ότι είναι κάτι αρνητικό και ότι είναι και σκόπιμο, να το δεχτώ ακόμη και αυτό, και θέλω να δούμε πραγματικά χρωστάει εκατομμύρια εκατομμυρίων η ΔΕΙΑΚ και για ποιο λόγο τα χρωστάει. Ήταν σε καλή οικονομική θέση, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Αλέκος Φαϊτάς? Αν ήταν, το ερώτημα είναι γιατί μέσα σε 4 χρόνια οδηγήθηκε σε αυτή την τρομακτικά δύσκολη οικονομική θέση που ισχυρίζονται οι νέοι αυτοδιοικητικοί άρχοντες ότι παραλαμβάνουν την διαδημοτική επιχείρηση. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα, Σπύρο, ακόμα και αν όλα είναι καλά, τα νοικοκυριά δεν έχουν πάρει λογαριασμούς εδώ και πολύ χρόνια. Μεγάλο χρονικό εδώ διάστημα. Και χρόνια. Όταν θα έρθουν λογαριασμοί λοιπόν στα σπίτια, λες και έχουμε πισίνες από χιλιάρικα και πάνω, εγώ αναρωτιέμαι γιατί είναι υποχρεωμένος ο δημότης να πληρώσει. Πολύ σωστά το λες. Την ώρα που δεν έχει πάρει λογαριασμό. Πρόσεξε. Δεν μιλάμε για τα χωριά. Και το κέντρο. Δεν μιλάμε για τα χωριά. Αλλά στα χωριά γίνεται δηλαδή, εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες. Την ξέρεις την ιστορία με τον Στουρθοκάμιλο, που βάζει το νερό στο λαιμό. Την κυνηγάει το λιοντάρι. Το λέω συχνά, εγώ εμείς Στουρθοκαμιλίζουμε. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ωραία. Σου είπα ότι εγώ έχω ένα προσωπικό παράδειγμα, οικογενειακό παράδειγμα, στο πατρικό μου σπίτι, όπου υπήρχε μια ανάγκη αλλαγής της σωλήνωσης. Το ρολόι της σίδευσης έξω από την πόρτα του σπιτιού. Μου λέει ο μάστορας να ξεκινήσουμε την τοποθέτηση του PVC από εκεί. Λέω βεβαίως, σηκώνουμε μια παλιά πλάκα που κάλυπτε το τετράγωνο εκεί με το ρολόι. Ψάχνουμε να βρούμε το ρολόι δεν το βρίσκαμε. Λέω μα εδώ είναι το ρολόι, το ξέρω. Και πραγματικά βρέθηκε το ρολόι. Αλλά βρέθηκε η Ρώμου κάτω από ένα πάχος, το λέω αυτό για την κυρία Ιδρέου αν μας βλέπει, τουλάχιστον 10 πόντων κύριε Αργυρέ και κύριε Χαραλαμπάκη. 10 πόντοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είχαν πάει να πάρουν την ένδειξη του σαν τον πετρέλαιο. Μα στο τέλος έτσι το πληρώνουμε. Την ένδειξη του ρολογιού για πολλά χρόνια. Και εγώ λέω. Όπως γινόταν πάντα. Πώς είναι δυνατόν τώρα να κερδίσουν τα νοικοκυριά. Και έρχεται ένας λογαριασμός έναντι. 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 Ναι, έναντι. Ευτελής στιγμή, βέβαια, μικρός. Βολευόταν ένα σύστημα εξουσίας. Έβγαινε
Είδα και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, έβγαινε, ξέρω εγώ, με την κολαρίνα του και έλεγε, εντάξει, καλά, κάνουμε καλά. Για πείτε μου τώρα, αγαπητέ μου κύριε, όταν θα έρθουν τα χιλιάρια, κάποιος θα πληρώσει. Ακριβώς, και το ζήτημα των ελέγχων για το τι τελικά πληρώνουμε και το ότι δεν υπάρχουν λογαριασμοί. Και ποιος είναι ο βολεμένος σειρό μου? Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι στο γιατί πατρικό το νοικοκυριό... σπίτι του πατέρα μου δεν κατοικεί κανείς. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί το νοικοκυριό θα κληθεί να πληρώσει χιλιάρια? Και οι όποιες δουλειές που έχουν να γίνουν, έχουν να γίνουν για το πόντισμα από 10 γλάστρες. Έτσι, μπράβο. Ωραία, οκ. Okay. Ο γείτονας που έχει πισίνα έχει το ίδιο. Το ίδιο. Το ίδιο. Επομένως, ποιος είναι ο προνομιούχος? Αυτός που έχει λεφτά και κάνει παιχνίδι οικονομικό, ή αυτός ο κακομοίρης, ο μεροκαματιάρης, ο οποίος τελικά θα είναι και κερατάς και ζημιωμένος? Εγώ λέω πώς θα πληρωθούν όλα αυτά. Και μην μου πούνε ρυθμίσεις, γιατί ρύθμισε τη ΔΕΗ, ρύθμισε τη ΔΕΙΑΚ, ρύθμισε το ένα, ρύθμισε το άλλο. Δεν έχει ο κόσμος να φάει μετά τις 5 του μηνός. Έτσι είναι. Κυριολεκτό. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα όταν δεν φταίει ο πολίτης? Δηλαδή, δεν είναι ξαφνικά μια κοινωνία που δεν είναι κανένας νοικοκύρης και όλοι έχουν βερεσέ, ναι, και κάνουν τη ζωή τους. Και δεν μπορούν να τα καταλάβουν οι Ρώμοι. Δεν παίρνουν λογαριασμούς. Δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Δεν μπορούν να τα καταλάβουν, διότι τα συστήματα βολεύονται ποικιλότροπα. Είμαι, παραδείγματος χάρη, εγώ πολιτικός παράγων, διορίζω τους δικούς μου και μπορώ να κάνω ένα οικονομικό παιχνίδι και εργολαβίες ποικιλότροπες και να έχω τις απολαβές μου, λέω εγώ. Ναι. Και αυτό το οποίο λέω εγώ, το λέω και με παράδειγμα που έχω υπόψη μου σε κάποια των περιπτώσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Κοσμάκης αγωνιά με μισθούς που δεν βγαίνει 800-900 ευρώ. Και με συντάξεις σε πολλές των περιπτώσεων πείνας. Ναι, έτσι. Αλλά πρόσεξε. Και αυτός ο μικροεπαγγελματίας που του λέει, αυτός θα σου δώσω αύξηση. Έτσι. Πώς αυτός ο... Γιατί και αυτός ένα μισθό βγάζει από την επιχείρησή του. Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Πώς θα πληρώσει αυξήσεις? Και ακούς τον κύριο Χατζηδάκη να σου λέει, δεν είναι δυνατόν ο ελεύθερος επαγγελματίας να μην βγάζει το μισθό του μισθωτού. Τον έχετε... Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι οποίοι φοροδιαφεύγουν. Σίγουρα. Μα εκεί είναι λοιπόν η μαϊστρία του κράτους να εντοπίσει αυτό που φοροδιαφεύγει και λοιπόν, να μην πάμε σε ένα μέτρο και να του κόψει το οποίο τα είναι οριζόντιο. Για να μην σου πω τι άλλο. Όχι, να μην το πεις. Έτσι, ναι. 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 Ναι, πού το. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει τίποτε από αυτά τα οποία συζητάμε κατά καιρούς ως βασικά στοιχεία της ζωής μας και της οργάνωσής μας. Λοιπόν, καλησπέρα στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Βιαστήκατε, κύριε Κοντέ, διότι δεν είδαμε τις φωτογραφίες. Καλησπέρα στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καλησπέρα. Ο κύριος Νίκος Μουζακίτης είναι μαζί μας. Η έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 25 λεπτά, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Ζημιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, είχε αρκετά θέματα. Με κυρίαρχο, βέβαια, αυτό το θέμα το οποίο διέκυψε αρκετές ώρες. Του αιωλικού πάρκου. Να μείνουμε σε αυτό και τα υπόλοιπα τα θέματα τα πείτε και θα τα αναφέρετε αύριο. Τι απόφαση Ωραία. Έχετε πάρει και με τι χαρακτηριστικά ήταν? Ομόφωνη κατά πλειοψηφία? Και τελικά, η απόφαση... τι εισηγήθηκαν και παρατάξεις? Δηλαδή, αυτό το ομόφωνο που θα ακούσουμε ναι ή όχι, αν είναι και κάτι το οποίο συμφωνήσατε όλοι σε αυτό? Θα σας πω. Η απόφαση ήταν ομόφωνα αρνητική κατά της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μάλιστα. Για την εγκατάσταση του αιωλικού πάρκου στα διαπόντια νησιά. Είναι ξεκάθαρη, είναι απόφαση, δεν είναι ψήφισμα, γιατί το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί, άρα παίρνει απόφαση. Και οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου εντός εισαγωγικών είναι εκτελεστές. Βέβαια, στις τοποθετήσεις η κάθε παράταξη είχε τη δική της λογική προσέγγισης της αρνητικής ψήφου. Αν θέλετε να σας πω πολύ σύντομα. Κυρία Κράτσα εισηγήθηκε το θέμα και ξεκίνησε λέγοντας ότι είμαστε αντίθετοι, όπως και όλη η κοινωνία, για την εγκατάσταση του αιωλικού πάρκου στη συγκεκριμένη περιοχή των διαποντίων νησιών. Ζητάμε την επανεξέταση του θέματος αυτού στα πλαίσια πάντα και της υποχρέωσής μας στη συμβολή μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτό δεν υπάρχει κάποιος που το αρνείται. Απλά λέμε υπόρους και προϋποθέσεις. Καμία παράταξη δεν το αρνήθηκε. Να σας πω επίσης ότι ήταν αρκετοί φορείς στη συνεδρίαση. Με τον κύριο Κατέχη, τον Αντιδήμαρχο, την κυρία Μαρτζούκου Ελένη από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας, τον κύριο Φιλοκάλη, πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου Οθωνών και εκπροσώπησε και το Μαθράκι και την Ερήκουσα, τον κύριο Κομινό Χαράλαμπο, αντιπρόεδρο Αλληλεπτικού Συλλόγου Βόρειας Κέρκυρας, ο κύριος Χρήστος Άνθης, ο εκλεγέντας Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Κασίμης Πύρος, εκπροσώπησε το Τεχνικό Επιμελητηρίο και όλοι
είπαν τη δική τους άποψη πάνω στο κομμάτι το οποίο τους απασχολεί. Mm-hmm. Τώρα, ο κ. Γαλιατσάτος και αυτός αντίθετος, κάθετα αντίθετος, ο κ. Γαλιατσάτος βέβαια μίλησε και για πυρουέτες πολιτικής και ποια συμφέροντα εξυπηρετούς, κάνοντας μία αναδρομή των εγκαταστάσεων αυτών από το 2009 και μετά. Μίλησε για νέα μόδα για τα παράκτια αιωλικά πάρκα. Δεν μπορεί όμως κάποιος να είναι αρνητικός με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά πρέπει να δούμε το συγκεκριμένο κύριε μοντέλο. Πρόεδρε, για να μην πολλογούμε. Όλοι λένε ναι σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά να μην ρυπαίνουν στη δικά του περιβάλλον και να μην δημιουργούν. Και δεν υπάρχουν οι όροι που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ, δηλαδή, αποστάσεις, ύψη κτλ. Η ευρωπαϊκή εμπειρία λέει ότι η απόσταση είναι τουλάχιστον 15-14 μίλια. Και βέβαια απαγορευτικό στη Νατούρα και σε περιοχές προστατευόμενες. Άρα εδώ πέρα το χωροθετούν τούτοι εδώ οι άνθρωποι στο κέντρο του διενισιωτικού συμπλέγματος. Γιατί αυτό είναι το η απόσταση, όπως σας είχα πει, είναι 1890 μέτρα από την ακτογραμμή, δηλαδή πάρα πολύ κοντά στην ακτογραμμή, τόσο από την πλευρά των Ιαπωνίων νησιών όσο και από την πλευρά της Κέρκυρα. Δηλαδή στο ενδιάμεσο πλησιάζουν και την Κέρκυρα. Μιλάμε για μια μακροπρόθεσμη επένδυση, η οποία μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί, είναι σταθερής ένδρασης και η έκτασή της είναι 54 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 270 μεγαβάτ η ισχύς της. Δεν μιλάμε λοιπόν για υπεράκτια αιωλικά πάρκα, μιλάμε για παράκτια αιωλικά πάρκα. Όπως είπα και εγώ στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, 8, μάλλον 4 από τα 23 που χωροθετούνται πανελλήνια είναι σταθερής ένδρασης, όλα τα άλλα είναι πλωτής ένδρασης και 8 από τα 23 είναι πάνω από 2 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν η ανατροπή του δικού μας παράκτιου αιωλικού πάρκου σημαίνει έτσι ανατροπή του μεγαλύτερου κομματιού του πανελλήνιου σχεδίου που έχει να κάνει με την συγκεκριμένη λογική, γιατί σε όλα αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν, και άλλες περιοχές. Τώρα κύριε Πρόεδρε, τι σημαίνει πρακτικά η απόφασή σας, που είναι και ομόφωνη, όπως και το Δημοτικό Συμβουλίο Κερκυραίων ήταν ομόφωνη. Ναι, το Δημοτικό Συμβουλίο είναι ψήφισμα, εδώ είναι απόφαση. Σημαίνει ότι είναι τελεστέα. Εκτελεστέα εντός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών πάντα. Είναι γνωμοδοτική η δική μας η απόφαση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να μείνουμε εκεί. Χρειάζεται αγώνας και η επόμενη περιφερειακή αρχή αλλά και οι δημοτικές αρχές πρέπει να ασκήσουν ισχυρή πίεση κατά την άποψή μου έτσι ώστε να ανατραπεί αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο. Βέβαια, όπως είπα, δεν είμαστε απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάλλιστα, όπως υπόθηκε. Ποιος μπορεί να είναι απέναντι? Ποιος μπορεί να είναι απέναντι? Κανείς. Με τι συζητάμε? Κανείς. Αλλά κάλλιστα, κύριε Ζηνιάτη, μπορεί να χωροθετηθεί ένα υπεράκτιο πραγματικά αιωλικό πάρκο στα 10 ναυτικά μίλια και να κάνουν τη δουλειά τους και να κάνουμε και εμείς τη δική μας. Και πλωτό. Όπως και πλωτό. Όπως το ζητάει και ο κύριος Γκίκας με μια επιστολή του τώρα. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του. Το έχετε δει την ταινία? Την έχετε δει την ταινία, κύριε Πρόεδρε? Ο Τζόνι πήρε το όπλο του. Ο κύριος Γκίκας τώρα ανακάλυψε ότι υπάρχουν και όπλα. Λέω λοιπόν ότι η απόφασή σας όμως δεν έχει βαρύνουσα σημασία σε ποια βάση? Ότι εκφράζει μια κοινωνία. Όχι. Αλλά δεν είναι αποφασιστική. Δεν είναι αποφασιστική. Δηλαδή είναι. Δεν θα είναι η απόφαση η οποία θα λάβει υπόψη του το Υπουργείο αν θα εγκρίνει ή όχι τη στρατηγική μελέτη αυτή. Είναι γνωμοδοτική. Ναι, θεωρώ αλλά αν το Υπουργείο δεν λάβει υπόψη του την απόφαση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, το ψήφισμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, τους φορείς οι οποίοι τοποθετούνται, τα διαπόντια νησιά τα οποία έχουν μιλήσει, τότε τι θα κάνει? Το σύνολο της κοινωνίας. Ρητορικό είναι το ερώτημα, βέβαια, έτσι. Όπως είπα και εγώ στη συνεδρίαση, κυρία Λέλα, με ξενίζει το γεγονός και με στενοχωρεί ιδιαίτερα όταν το 2009, όταν και εγώ στον πρώην Δήμο Εσπερίων μαζί με συναδέλφους αλλά και τους φορείς της περιοχής είχαμε ασκήσει μια φοβερή πίεση στο να ατραπεί το σχέδιο τότε, απορώ και εγώ γιατί επανέρχεται έτσι, για τον ίδιο ακριβώς θαλάσσιο χώρο της συγκεκριμένης περιοχής. Τώρα γιατί επανέρχεται, κύριε Πρόεδρε, έμπειρος είστε στα κοινωνικά πράγματα. Μπορούν τώρα τα Golden Boys και τα Golden Girls, κάμανε ένα χάρτη, το βάλανε εκεί πέρα, μικρότερα βάθη είναι, μικρότερο κόστος θα έχει ο κατασκευαστής. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Δεν αντιδρούν, σου λέει, εκεί και πολλοί οι Κερκυραίοι, ναι. Γενικά. Όχι, ναι. Πού μας πάνε 10.000, έχει μείνει στην Αθήνα, το πού μας πάνε 10.000 Κερκυραίους μοναχούς μας. Ναι. Όταν λοιπόν μου λες
Θα στείλω στο Στέφανο Γκίκα ένα ποίημα του Μιχάλη Κατσαρού. Α, αλήθεια, αλήθεια, όχι, όχι, το έχω πει. Το είχα στείλει και του Γεωργιάδη κάποτε. Α, ωραία. Εσείς διαβάζετε ποιήση, κύριε Πρόεδρε? Ενίοτε. Είναι μπράβο. Μιχάλης Κατσαρός. Θα το στείλει και σε εσάς. Η ποιητική συλλογή κατά Σαββουκαίων την έχει μελοποιήσει και ο Μίκης Οδωράκης. Τίτλο έχει «Ξανθός όμορφος ο εχθρός του βασιλείου». Τα λέει όλα σε αυτό το ποίημα για τον τρόπο με τον οποίο δράς και αντιδράς όταν εκφράζεις μια κοινωνία και μια επιθυμία ανατροπής. Τι θέλω να πω. Εδώ πέρα έχουμε σύμπασα την κοινωνία που λέει όχι. Τι κάνεις? Μάλιστα, συμφωνώ. Ωραία. Συμφωνώ. Τι κάνεις? Στέλνεις επιστολές ή πας και παίρνεις την πόρτα του γραφείου του Υπουργού και το δείχνεις στην κοινωνία και στην κυβέρνηση? Εμείς αυτό το λέω. 2009, κύριε Ζηνιάτη, είχαμε φτάσει και εκεί που λέτε και είχαμε κάνει πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. Ήταν ο Αλέκος Αυλονίτης τότε δήμαρχος στην Πόρια Κέρκυρα και τα έλεγε και προχθές. Που κάματε και εσείς την παρέμβαση. Ο Αλέκος Αυλονίτης τότε δήμαρχος στη Βόρεια Κέρκυρα. Εσείς πρόεδρος του Δημοτικού του Συμβουλίου. Του Δημοτικού Συμβουλίου. Οφείλω να πω ότι τότε είχε πάρει μια εσφαλμένη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία την ανέτρεψε στην επόμενη του συνεδρίαση. Και από εκεί και στο εξής κινήθηκε η διαδικασία πίεση στο να ανατραπεί αυτό το σχέδιο. Πράγμα το οποίο θα γίνει και τώρα. Εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο και εγώ ως πρόεδρος και συλλογικά όργανα θα συλλέξουμε όλες τις αντιρρήσεις μαζί με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και θέλω να πιστεύω ότι αν όχι αυτή τη βδομάδα, στις αρχές της άλλης θα έχουν σταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και άλλη πίεση, όπως καλά είπατε πριν. Δεν αρκεί μόνο αυτή, δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Αν ελοχεύει ο κίνδυνος στο να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, μια τέτοια εγκατάσταση, γιατί δεν θα ήθελα να την πω επένδυση, γιατί οι επενδύσεις έχουν να κάνουν με το κέρδος και αν κάποιοι θέλουν να σώσουν τον πλανήτη δεν μπορούν να στοχεύουν στο κέρδος. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη πίεση από τις νέες αρχές του τόπου, έτσι με τη συμβολή όλων μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτό. Και πάλι έτσι ξεκαθαρίζω ότι δεν είμαστε ενάντια. Φέρατε όμως και σε δύσκολη θέση τώρα την πολιτευτή από την Βόρεια Κέρκυρα που κάνετε μαζί επίσκεψη στα δημόσια έργα. Πρέπει να σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση. Και δεν θα μπορέσει να την εκπροσωπήσει την κυβέρνηση σε διάφορες εκδηλώσεις. Γιατί να μην σταθεί, κύριε Ζηνιάτη, γιατί να μην σταθεί? Θεωρώ τώρα, ότι κύριε Πρόεδρε, ξέρετε κάνει... ότι για λόγους χιούμορ το διατύπωσα αυτό. Δηλαδή μερικά πράγματα στο μικρό κόσμο της νήσου των Φεάκων. Αν δεν λέει το πολιτικό προσωπικό και κυρίως η λειτουργή της ενημέρωσης με το όνομά τους, γεμίζει το κοινωνικό μας κοινικό από πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν τελικά να εκπροσωπήσουν την κοινωνία. Δεν λέω κάτι άλλο και δεν λέω και κάτι απαξιωτικό. Αλλά εσείς είσαστε τεχνικός, έχετε σπουδάσει το αντικείμενο. Έχετε μια αντίληψη κάποιων πραγμάτων και έχετε και από ό,τι βλέπω και το χαίρομαι, γιατί είχα θέσει σχετικά ερωτήματα, μια σταθερή θέση και το 2009 και σήμερα το 2023. Δεν σημαίνει από τίποτε άλλο, η υποστήριξη σε ένα κυβερνητικό στρατόπεδο ή η υποστήριξη μιας αλήθειας που έχει να κάνει με λάθος σχεδιασμούς. Κύριε Ζηνιάτη, εμείς μένουμε και ζούμε στην περιοχή, εμείς δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή. Οικονομικά τα φέρνουμε βόλτα, γιατί δεν θα πω ότι είναι όλοι οι συμπολίτες μας πλούσιοι από τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται κάτι το οποίο να καταστρέψει αυτό το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα. Και εμείς πρέπει να αποφασίσουμε για τον τόπο μας. Αυτό το οποίο έλεγα και σε άλλες εκπομπές και σε εσάς προσωπικά, ότι πρέπει να πάμε επιτέλους σε ένα μοντέλο περιφερειακής ή τοπικής διακυβέρνησης. Αυτό είναι η πράξη. Αυτή είναι η ουσία που μιλάμε τώρα. Ότι θα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις και να υλοποιούνται. Όχι αποφάσεις οι οποίες σαν εγνωμοδοτικές και θα πηγαίνουν στον κάλαθο των αρχήσεων. Παράλληλα, σήμερα ήρθαν και άλλες τρεις στρατηγικές μελέτες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι οποίες καταψηφίστηκαν και οι τρεις. Άρα και οι οποίες τι αφορούσαν? Αφορούσαν τα υδατικά διαμερίσματα. Το εντατικό διαμέρισμα των Ιόνιων νήσων δεν υπάρχει. Έγινε μια προσπάθεια από τον κύριο Ιωάννου αυτή την τετραετία και έχει λάβει τις υποσχέσεις ότι στην τρίτη αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών διαμερισμάτων θα είναι μέσα και το υδατικό διαμέρισμα των Ιόνιων νήσων. Σήμερα λοιπόν ήρθαν οι τρεις στρατηγικές μελέτες έτσι, για τα υδατικά διαμερίσματα Υπήρου, Δυτικής Στερεάς και Βόρειας Πελοποννήσου, που είναι κατακαιρματισμένη η δική μας περιφέρεια. Δηλαδή εμείς ανήκουμε σε κάθε ένα από αυτά τα υδατικά. Λοιπόν, αυτά δεν θα έπρεπε ο Γκίκας να αναδείξει? Τι, μην ασχολείται με τα άραγγι στο λιμάνι. Να ασχοληθεί γι' αυτά. Αυτά είναι, κύριε βουλευτά Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας,
Αυτά είναι τα θέματα που αλλά είναι και θέματα τη περιφέρεια για τα οποία και ο κύριο Ιωάννα θυμάσαι είπε ότι καθυστέρησα να παρατηθώ. Ναι, Ρώμο. Γιατί όφυλα και το λέω έτρεξα όσο μπορούσα. Έχει υπερβολικό ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα και καλό θα είναι να δείξει αλλά, και σωστό, για αυτά που αφορούν την Κέρκυρα. Αλλά και η περιφέρεια πέραν του κυρίου Ιωάννου. Ναι. Δεν ξέρω πόσο πίεσε σε αυτό το οποίο είναι σημαντικό και περιγράφει ο πρόεδρο ότι είμαστε κατακαιρματισμένοι. Να πάρετε ένα τηλέφωνο, κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Άβρο. Απλά, κύριε Ζηνιάτη, θέλω να πω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, η τοπική, λοιπόν, η τοπική μας αυτοδιοίκηση απόψε, αν και είναι στο τέλος αυτής της θητείας, είναι στο παραπέντε, έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ότι με την έννοια της ομόφωνης απόφασης. Αυτό δεν είναι. Βέβαια. Με την έννοια των 4 ομόφωνων αποφάσεων που έχουν να κάνουν με στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πάμε στο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Γιατί έχει και αγωνία το Master Control να προλάβει. Το προλαβαίνουμε. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, με την Ηρώ Λέλα συνεχίζουμε την εκπομπή. Υπάρχει θέμα και σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε τον κύριο Σπύρο Σπύρου. Θυμίζω ότι ο κύριος Σπύρου στην πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει, Ηρώ, θυμάσαι, είχε παρέμβει και είχε πει ότι ζητάω έκτακτο συμβούλιο. Για το ζήτημα των Αιωλικών Πάρκων. Ναι, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είχε στο μεσημέρι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με οπτικό υλικό. Να είναι καλά οι τηλεθεατές, ναι. Αγία Ελένη Κατοκορακιάνα. Μάλιστα. Την ώρα που κάποιοι περιποιούνται τον κήπο του, στο κτήμα του, στο σπίτι του. Ναι. Κοιτάξτε λοιπόν τι κάνουν κάποιοι άλλοι. Βγάλε την μπάρα λίγο, Σπύρο, να το δούμε έτσι στο μεγαλείο του. Ναι. Α, ξεκίνησαν ανακαινήσεις, έτσι. Η ΚΑΔ είναι άδικη. Εννοείται. Η ΚΑΔ είναι άδικη. Είναι και καλή σεζόν το 2024. Ναι. Η ΚΑΔ είναι άδικη και αυτή είναι μια αλγινή εικόνα. Ναι. Και γι' αυτό. Αλλά πρόσεξε, είναι βαριά αντικείμενα αυτά. Ναι, πρόσεξε. Δηλαδή, αν εγώ αύριο τρελαθώ και θέλω να αλλάξω όλο μου το σπίτι για να το διαλύσω, ναι, πρέπει να τα ρίξω στο δρόμο. Εννοείται. Ναι. Γιατί ο καθένας κάνει το γουστάρι σε αυτόν τον τόπο. Αυτές είναι χωματερές, μικρές χωματερές. Ναι. Και δεν πρόκειται να αλλάξουμε ποτέ τελικά. Στις εργατικές κατοικίες στην Κουλίνα, σε ένα βομβαρδισμένο τοπίο των αδελφάτων, έχουμε μια τέτοια. Ωραίο. Εκτός από τα σκουπίδια, είναι και βομβαρδισμένο τοπίο. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Πληρώνουν δημοτικά τέλη. Ναι. Και η εικόνα είναι αυτή. Ναι. Πάνε και έρχονται σπίτι του, ναι, και βλέπουν αυτό το ωραίο περιβάλλον. Και σε πολλά άλλα σημεία. Έτσι. Και σε πολλά άλλα σημεία. Και κάθε άδεια, ξαναλέω. Ναι. Για να μην πληρώσουμε, αφού κάνουμε τη δουλειά μας σπίτι μας. Όποιος θα διαδεχτεί τον κύριο Σερεμέτη, θα τον παρακαλέσω πάρα πολύ να δει ένα πράγμα το οποίο έχει να κάνει με το σκάνδαλο σκανδάλων και με τη βαρβαρότητα, μάλλον με τη γυφτιά μας. Mm-hmm. Καμπανιόλου. Ναι. Θέση Καμπανιόλου. Εκεί τα πεζοδρόμια είναι μικρά. Και είναι ένα τρίστρατο, ναι, πολύ επικίνδυνο και ευρύ. Κοίτα το οδικό δίκτυο, σας παρακαλώ. Ναι, το οδικό δίκτυο είναι εδώ. Εδώ είναι. Στην Αγία Ελένη. Αγία Ελένη, κάτω Κορακιάνα. Μάλιστα. Αν κάποιος δεν ξέρει. Είναι και δημοτικό από εκεί, αυτό. Το λέω με επιφύλαξη. Δεν θα το πρόλαβε ο κύριος. Αλλά αν κάποιος περάσει από εκεί και δεν έχει χαρτογραφήσει τις λακκούβες, ναι, και είναι και δικυκλιστής και έχει βρέξει κιόλας και έχει καλυφθεί, αλλά μόνο του. Έτσι. Η λακκούβα με νερό. Τα δελάστηκα, δεν το συζητάω. Και γιατί να πάει με τη μοτοσυκλέτα. Και γιατί να πάει γενικώ, να κάτσει σπίτι του. Να πάρει ένα αυτοκίνητο και μάλιστα. Να μην πηγαίνει στον δρόμο, να κάτσει σπίτι του. Έτσι. Ή να πάρουμε τα εναέρια ταξί που έχουν στην Κίνα. Πού υπάρχει πρόβλημα. Θα βγει κανένα εναέρια ταξί στην Κίνα. Πώς. Θα τα φέρουμε στα πλαίσια τη ανάπτυξη. Μπράβο, τώρα κατάλαβα ποιο δρόμο είναι. Mm-hmm. Τώρα το κατάλαβα. Αγία Ελένη. Ναι. Ναι, έχει δίκιο. Δεν είναι τώρα έτσι. Είναι πάρα πολλά χρόνια έτσι. Μα γιατί άμα βάλεις και λίγο από πάνω από τη λακκούβα. Έχω περάσει πριν από 2 χρόνια. Άμα ρίξει ένα τσουβαλάκι, μετά από λίγο το τσουβαλάκι. Εδώ είναι. Εδώ είναι η ομορφιά. Ναι. Η ομορφιά. Έτσι. Αυτοί είμαστε. Ναι. Πάμε και αλλού και δεν είναι μόνο ναι, αυτοί. Ναι, και σε διάφορες περιοχές αυτού που ονομάζουμε περιφέρεια, έχουμε μικρές χωματερές. Διότι δεν υπήρξε ένα οργανωμένο σύστημα περισυλλογής είτε των βαρέων αντικειμένων, είτε να κάνουμε αυτό που λέμε. Θέλω να σου πω κάτι όμως. Άλλο να λέμε ότι εγώ έχω ένα καναπέ που θέλω να τον βγάλω και να έρθουν από το Δήμο σε ραντεβού προκαθορισμένο να το πάρουν, και άλλο να κάνω ανακαίνιση σπίτι μου και να ρίχνω όλα τα μπάζα και τα έπιπλα στο δρόμο, γιατί έτσι γουστάρω. Βαρβαρότητα. Έτσι. Έχω. Κοίτα, κάτι άδειο τώρα, ντροπή έτσι. Έχουμε βαρβαρότητα η Ρώμη. Αυτό είναι. Δηλαδή, είναι ένα δείκτη τη παιδεία μα. Έτσι, μπράβο. Κοινωνία.
Γιατί κουνάμε το δάχτυλο. Παιδεία, δεν εννοούμε το ποια πτυχία πανεπιστημίων έχει. Τη κοινωνική παιδεία. Ακριβώς. Και εσύ και εγώ ζήσαμε σε μια πόλη όπου η έννοια τη κοινωνική συμβίωση υπόκειτο και σε κανόνε καθαριότητα. Στην οποία συμμετείχαν και συνέπραταν όλοι. Όλοι. Τώρα όλοι. Τίποτε. Μα απολύτως τίποτε. Μα απολύτως τίποτε. Ναι. Εγώ είναι προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει και αν κάτι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Πώς αλλοιώθηκε έτσι αυτό το κερκυραϊκό ζέστο, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει πια. Βρέιρο μου. Δεν υπάρχει. Εδώ ζούμε πια στο βασίλειο της αρπαχτής. Αρπαχτεί ο ένας, αρπαχτεί ο άλλος, αρπαχτεί παραπέρα. Όλοι οι αρπαχτοί. Βολεύεται ένα σύστημα. Εδώ τον φτύνεις τον άλλον. Νομίζω ότι ψυχαλίζει. Τον φτύνεις. Και σου λέει ότι ψυχαλίζει. Αμέ. Δηλαδή δεν υπάρχει ντροπή. Τι συζητούσαμε τόσες μέρες για την υπόθεση των απορριμμάτων στη Νότια Κέρκυρα. Ναι. Και ποια ήταν η ουσία της όλης υπόθεσης. Τι γίνεται εκεί. Για ένα κύκλο εργασιών 3 εκατομμύριων ευρώ, μία μπαλάντσα, δηλαδή μία ζυγαριά, ναι. 25.000 ευρώ. Αστεία πράγματα. Και λέει είχαμε σε, κατά μήνα διαφορά 500 τόνους. Τι λέτε ρε παιδί. Και το πήρατε χαμπάρι πότε. Το πήραμε χαμπάρι. Τι είναι, ξέρω εγώ πότε το πήραν χαμπάρι και αν το πήραν χαμπάρι. Και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνθέτουν τελικά το κοινωνικό μας βίο. Έβγαλε ο Μπιάνκης ένα θέμα. Ότι φέτος οι Κερκυραίοι ελαιοπαραγωγοί παίρνουν τη μικρότερη επιδότηση από έτσι. Ποτέ. Δεν έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο μιας λειτουργίας των θεσμών και δεν αφορά το επιμελητήριο της Κέρκυρας. Έβγαλε ανακοίνωση για το αιωλικό πάρκο. Γιατί μας άκουσε. Μας άκουσε ο Μπίλης ο Καλούδης. Έτσι, μπράβο. Και προφανώς τους είπε παιδιά να βγάλουμε γιατί μας κράζουν. Για τα άλλα. Για τα άλλα. Και να δώστε μια συνέντευξη τύπου κύριε Χοντρογιάννη. Να ακούσουμε και τη φωνούλα σας. Και να μας πείτε και γιατί δεν έχουν αποζημιωθεί οι επαγγελματίες τους οποίους εν δυνάμει εκπροσωπείτε. Εγώ δεν λέω την Ομοσπονδία Επαγγελματίων, διότι ζει το δικό της δράμα. Έχασε ο επικεφαλής. Και πού είναι η Ομοσπονδία. Ποια Ομοσπονδία η Ρώμη. Α, όχι ποια Ομοσπονδία. Ποια Ομοσπονδία η Ρώμη. Δηλαδή εδώ πέρα ζούμε την μακαριότητα. Την απόλυτη μακαριότητα. Καλησπέρα στον κύριο Σπύρο Σπύρου, ο πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι μαζί μας. Ο κύριο Σπύρου ζήτησε. Είχε παρέμβει στην εκπομπή άμεσα έτσι. Να υπάρξει έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και απόψε, κύριε Περιφερειάρχα και πρώην βουλευτής, έγινε η συνεδρίαση και έχετε, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος σώματος, ομόφωνη απόφαση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρία Ιρόκα, καλησπέρα κύριε Δινιάτη. Πράγματι θα έλεγα που ίσως είναι το πρώτο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο που βρεθήκαμε και στην Περιφερειακή Ενότητα Διαζώσης. Και μας δόθηκε ευκαιρία για διάφορα θέματα που συζητήσαμε και κυρίως την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία του αεολικού πάρκου στην περιοχή των Διαποντίων Νησιών. Στην τοποθέτησή μου εντάχει τόνισα για να μην φαίνεται ότι δεν ανησυχούμε για το φαινόμενο, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη και το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν είναι μύθος. Και όπως είπαμε και προημερών, ούτε απάτη ούτε συνωμοσία δεν είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Γιατί είναι γεγονός ότι ο πλανήτης υπερθερμαίνεται και υπεύθυνο είναι το διοξίδιο του άνθρακος που απελευθερώνεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Και αυτό αυξήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να αυξάνει τη θερμοκρασία που σχεδόν 2,5 βαθμούς και το φαινόμενο του θερμοκηπίου εγκλωβίζει τη θερμότητα στην επιφάνεια της γης. Τόνισα επίσης ότι η υπερθέρμανση αυτή, ιδιαίτερα των ωκεανών, είναι η πηγή των καταιγίδων και των μεγάλων καταστροφών που συμβαίνουν τελευταίως. Επομένως, μια περιβαλλοντική μελέτη για την κατεύθυνση ανέβρεσης τρόπου παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι που σιγά σιγά όλες οι χώρες του κόσμου και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες από το Παρίσι στη συνεδρίαση το 2015 είχε αποχωρήσει στη Στοχόλμη, το επανεκτίμησαν και τώρα στο Ντουμπάι, όλες οι χώρες και κυρίως οι μεγάλες υπεύθυνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ινδία,
αντιλαμβάνονται τον τεράστιο κίνδυνο που δημιουργεί αυτή η κατάσταση με μεγάλες και φοβερές επιπτώσεις για την ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Άρα η δημιουργία ανανεώσιμων ή τρόπο αναζήτησης ενέργειας από άλλες πηγές είναι απαραίτητη. Όπως ωραία. Και ο κάθε πολίτης ακόμα, έστω και ως άτομο, θα πρέπει να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας με καθαρές μορφές. Σύμφωνοι. Όμως υπάρχουν όρια και κανόνες. Και υπάρχει και μια εμπειρία ή μια ευρωπαϊκή πρακτική, την οποία πρέπει να την, να την καταλάβεις. Δηλαδή, όταν αυτό... σήμερα οι Εγγλέζοι, οι Δανείοι παραδείγματος, χάρη που έχουν μεγάλες αγενομογεννήτριες, την έχουν 15-18 μίλια μακριά από τις ακτές, αυτή τι είναι και σε τι βάθη. Η... Είπαμε λοιπόν... Η θάλασσα εκεί, μιλάμε για έναν ωκεανό, ο οποίος έχει βάθη τεράστια, κάνουν πλωτές. Λέμε λοιπόν, επειδή έρχονται, ήρθε η περιβαλλοντική... Μια πολυσέλιδη έτσι μελέτη που με εντυπωσίασε και το τόνισα πώς είναι δυνατόν να προχωράνε σε τέτοιες προτάσεις όταν τα αρνητικά σημεία για μια κοινωνία που ζει σε αυτά τα νησιά που είναι ακριτικά, που κινδυνεύουν από εκτοπισμό, ερήμωση, εγκατάλειψη. Οι περιοχές Βατούρας που επιπτώσεις θα έχουν στην αλληλεία, στη μεταναστεύση των πουλιών που περνάνε από εκεί, δημιουργήσε ένα προβληματισμό πώς είναι δυνατόν, και γι' αυτό η πρότασή μας και βγήκε και έτσι και τελικά η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην τοποθέτηση αιωλικού πάρκου στην περιοχή. Δεν συμβιβαστήκαμε λίγο να πούμε να επανεξεταστεί. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι λάθος ο τρόπος που κατέληξαν σε αυτή την απόφαση. Με όλη την κατανόηση που αναφέρθηκα προηγουμένως στην κλιματική αλλαγή που γίνεται κλιματική κρίση, αλλά για αυτή την τοποθέτηση και τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν για την κοινωνία είναι φοβερές. Για τη συγκοινωνία τους, τα υδατοδρόμια που ετοίμασαν, τις επιπτώσεις στις ακτές. Μα εδώ αυτή η ιστορία προκαλεί ερωτήματα για το ποιος σχεδιάζει τελικά. Και ποιος αποφασίζει για μας. Πριν από εμάς, για εμάς. Και τελικά, γιατί μόνιμα εμείς εδώ συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι εκτός νόμων, εκτός κανόνων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, κυριολεκτικά στο πάμε και όπου βγει. Γιατί δεν λέει κανείς όχι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι, άκουσα, αλλά υπό όρους. Κυρία Λέλα, επειδή άκουσα και τον Πρόεδρο και απόψε και οι τοποθετήσεις μας στις άλλες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει φανεί. Και όλα τους είπα 13 χρόνια είμαι στο Περιφερειακό και στην Ένωση Περιφερειών. Mm-hmm. Μιλάμε συνεχώς για αποκέντρωση ή αυτοδιοίκηση ή περιφερειακή διοίκηση. Είναι αλήθεια και το λέμε απαγοήτευση. Δεν υπήρξε δυνατότητα να αποφασίζουμε κάτι και να ολοκληρώνεται από εδώ. Έπρεπε να υπάρχουν εγκρίσεις, προεγκρίσεις, παρεμβάσεις, υπουργεία. Μια διαδικασία ολόκληρη που με εντυπωσίαζε και χωρίς να αναφέρομαι στους κύριους εκπροσώπους μας κοινοβουλευτικούς, θα πρέπει να είναι συνήθεια να ενημερώνονται εγκαίρως όταν η μελέτη γίνεται. Δεν μπορεί να μας τη φέρνει στο παραπέντε, πάμε στο περιφερειακό για να χωρίς να αποφασίζουμε, να είμαστε απλώς συμβουλευτική η πρότασή μας και ενδεχομένως να την απορρίπτουν όπως πολλές φορές έχει συμβεί. Σε αυτή την περίπτωση όμως των διαποντίων και για το αιωλικό αυτό πάρκο η θέση μας και ήταν τελικά και θέση και ολόκληρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και από τις άλλες παρατάξεις είμαστε κάθετα αντίθετοι. Και αναφέρθηκα στο ιστορικό λίγο προηγουμένως για να μην φανεί ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την κλιματική κρίση η οποία πραγματικά εξελίσσεται όλη η ιστορία παγκοσμίως. Μα δεν λέει κανείς όχι, μέτρα... αλλά ξέρετε, αυτοί που έχουν ρόλο μια συντεταγμένης αρχής πρέπει να έχει την πρωτοβουλία. Προηγουμένως δείξαμε με την Ηρώ, το έδειξε και στην εκπομπή της το μεσημέρι, τις εικόνες από την περιοχή της Αγίας Ελένης στην Κάτω Κορακιάνα. Βεβαίως έχουμε να κάνουμε με την όποια ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, έχουμε να κάνουμε όμως και με την ευθύνη του πολίτη. Θα μου πείτε ο πολίτης όταν δεν έχει σημείο να αναποθέσει τα ογκώδη, τι κάνει. Θα βάλει σπίτι του, Σπύρο μου. Να ανοίξει όμως και το στοματάκι του ο πολίτης. Και να μου λένε, όση ώρα μιλάμε για το τρίκλινο, ότι τρέχουν τα λίμματα εδώ και ένα μήνα. Ναι. Αφόρητη δίσως. Μία μεγάλο πρόβλημα φτάνουν μέχρι τον ποταμό. Ναι. Γιατί τα προβλήματα είναι ατελείωτα. Βεβαίως. Και λύσεις δεν βρίσκονται. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Καλά Χριστούγεννα, είπαμε. Βεβαίως. Για όλα αυτά τα πράγματα, εάν περπατήσεις, δηλαδή το πρόβλημα, κύριε
Σπύρου, γιατρέ, ναι, είναι ότι πολλές φορές οι άρχοντες, είτε είναι κοινοβουλευτικοί, είτε είναι αυτοδιοικητικοί, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι μεγαλόσχημοι παράγοντες, δεν έχουν επαφή με την κοινωνία και δεν περπατάνε και οι ίδιοι χωρίς αυτό καμία επισημότητα για να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αλλά εκεί κρίνεται και το δικό σου όραμα και η δική σου δεν άποψη. Δεν έχουμε εμείς την υπομονή ή την πρόταση. Ένας άνθρωπος μας γυρνάει παντού και είσαι δεκτικός των παρατηρήσεων να σου φέρει τα αυτό που λέτε, να είσαι δεκτικός των παρατηρήσεων. Πολλά θα ξαναπερνόταν. Καμιά φορά που βλέπουμε στους δρόμους που τρέχουν τα νερά και δεν σας κρύβω ότι έχω σταματήσει ή έχω πάρει τηλέφωνο και μου λένε κάποιοι, μα εσύ τηλεφωνάς. Μα ένας που περνάει, ξέρετε τι λέει, θα τηλεφωνήσει κάποιος άλλος. Ή τηλεφωνούν κάπου να φύγουν τα αγκώδια, όπως λέτε, και δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Είναι ένα πρόβλημα πραγματικά της σχέσης πολίτη με αρχή, είτε δημοτική, είτε περιφερειακή. Και το λέω και εγώ πρώτος, που φτάνει αργά. Ή δεν σου ενημερώνουν, γιατί δεν έχεις τέτοια οργάνωση ώστε να αποφεύγονται αυτά τα φαινόμενα, όπως λέτε. Ναι, αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό. Τούτοι εδώ οι μελετητές πληρώθηκαν και χρυσοπληρώθηκαν. Και ανάθεμα αν ήρθαν μέχρι τα διαπόντια για να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο σχεδιάζουν και πού χωροθετούν. Και όταν στη Βουλή των Ελλήνων ο κυβερνητικός βουλευτής λέει αυτά τα οποία λέει στον αρμόδιο υπουργό, εγώ περίμενα ότι ο κύριος Κυλακάκης, που στην παράταξή σας τον έχετε πολυθρύλιτο και τον είχε και θησαυροφύλακα του κράτους ο Μητσοτάκης, θα έπαιρνε το χάρτη της Ελλάδος. Και δεν θα πήγαινε να πάρει ένα κλασικό χάρτη, θα έμπαινε στον υπολογιστή του. Και θα βλέπε ότι αυτά τα τρία νησιά αποτελούν το ακραίο σημείο στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας και σηματοδοτούν ή δημιουργούν πιο σωστά ΑΟΣ, ανεξάρτητη οικονομική ζώνη, και αφετέρου δε έχουν γεωπολιτική και στρατηγική σημασία για τα στενά του Οτράντο. Αν ο κ. Κυλακάκης αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνει και δεν τα καταλαβαίνουν και οι άλλοι υπουργοί, τότε το κράτος αυτό δεν κυβερνάται. Η παράταξή σας είναι fake θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Ελά, αυτό έχουν να το πούνε πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά αλλάξει εγώ είχα σύντημα. Συνηθίσει. Σταθερά, τολμηρά μπροστά τώρα. Ναι, εγώ είχα συνηθίσει μια παράταξη που μιλούσε για πατρίδα. Και σε αυτό η ιστορία τη δικαίωσε. Θέλω να πω, ξέρω, λοιπόν, να υπάρχει μια ομοφωνία, ένα και δεύτερο, είναι αλήθεια και πατήσαμε πάνω σε αυτό για να έχει αξία, να μην τρέχουμε με διαδηλώσεις και αντιδράσεις στους δρόμους και εξοργίζουν τον κόσμο. Η μελέτη αυτή έχει παραβεί νομοθεσίες ευρωπαϊκές που μιλάει για αποστάσεις, μιλάει για οικοσύστημα, μιλάει για υγεία, αυτά τα παραβλέψαμε. Ωραία, επομένως, τότε λοιπόν η μελέτη, συγγνώμη γιατρέ μου, επειδή εσείς έχετε ασκήσει διοίκηση, τη μελέτη δεν την έφτιαξε ο μελετητής και είπε πάρτε μια μελέτη. Τη μελέτη την επέβλεψαν διοικητικές δομές του Υπουργείου που σήμερα υπουργεύει ο κύριος Κυλακάκης. Ξαναλέω, ανάθεμά με και αν ξέρουν που πέφτουν τα διαπόντια. Έτσι, τότε η Ρώμο, ο κύριος Υπουργός είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας κατά του κράτους. Και αν ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά, πρέπει εσείς που είσαστε νεοδημοκράτες αυτά τα πράγματα να τα πείτε και να διατυπώσετε. Διότι αν μου έχει παραβεί νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υποχρεωμένο το κράτος να την τηρεί, ή συμφέροντα καλύπτονται με τη συγκεκριμένη μελέτη, ή το Υπουργός τα γνωρίζει και κάνει πλάτη. Του τέστην όλα αυτά τα πράγματα είναι σκανδαλώδη. Είναι σκάνδαλα αυτά για τα οποία κουβεντιάζουμε, γιατρέ, τώρα. Το γνωρίζω, το καταλαβαίνω και δεν θα αποκρύψω ότι το κέντρο, είναι βαρύκο, δεν αφού κράζεται την περιφέρεια. Και ασχολείται με τα διαπόντια νησιά και με ο οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας. Α, και ο οργανισμός ασχολείται με τα διαπόντια. Βέβαια, έχει τρία λιμάνια εκεί πέρα, δεν είναι στην αρμοδιότητα του οργανισμού Λιμένα. Έχει μια εποπτεία και ο κύριος Γκίκας σε αυτά τα θέματα. Τα υδροπλάνα από πού θα προσγειώνονται. Τα υδροπλάνα θα έρθουν και αυτά. Τώρα οι εταιρείες κάνουν κινήσεις, περιμένουν. Ετώνησα στο περιφερειακό. Άλλη πονεμένη ιστορία τα αεροπλάνα. Κυρία Λέλα και κύριε Ζηνιάτη, ότι σε εκπομπή από το Αθηναϊκό Μέσου Μεγάλου έλεγε ότι στη Καλαμάτα μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο θα πετάξουν τα αεροπλάνα. Ναι, και σε εμάς. Και εδώ δυστυχώς, χρόνια τώρα, με όλες τις όποιες προσπάθειες ή όχι, δεν προχωράνε κάποια πράγματα. Επομένως,
Έχουμε ανοιχτά θέματα με το κέντρο, τα οποία πρέπει η περιφέρεια και πιστεύω και ο Δήμος να γίνουν πιο διεκδικητικοί και πιο στοχευμένοι. Και να μην είμαστε έτσι τρομαγμένοι να μιλήσουμε στους παραπάνω. Αυτά είναι η ζωή μας, γιατρέ μου. Αυτά είναι η ζωή μας. Θα δηλαδή, καταλάβουμε κάποια στιγμή. Συγγνώμη. Ο κόσμος τι καταλαβαίνει. Εσείς δεν ήσασταν με την πλάτη στον τοίχο με ένα κομματικό σύστημα με κυρίαρχα χαρακτηριστικά να σας καταγγέλει όταν ήσασταν διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας. Είναι αλήθεια. Η κοινωνία όμως, όταν σας ξύλωσαν από τη θέση του διπεάρχη, ο κύριος που έβγαινε με το δάχτυλο και έκανε τον Γκίσορα και τον Τιμητή και τον είχε και στενό συνεργάτη ο κύριος Πρωθυπουργός, τώρα έχω χάσει τα ίχνη του, σε κάποιο γραφείο μου είπα να τη δουλεύω, μου δώσανε κάποια στοιχεία. Ο κύριος αυτός ήρθε τελευταίος και ο Σπύρου ήρθε δεύτερος, παραλίγο να εκλεγεί βουλευτής. Τι θέλω να πω, ότι η κοινωνία και οι νεοδημοκράτες είναι αυτοί οι οποίοι... Ξέρουν και εκτιμούν μια διαδρομή, ακριβώς, μια παρουσία στον ακριβώς κόσμο. Έτσι. Τι θέλει η κοινωνία, η κοινωνία θέλει και άποψη και τόλμη και ρήξη. Έτσι. Για το αυτονόητο και το αναγκαίο. Και όταν το κεντρικό κράτος σε γράφει τα παλιά του, στα παλιά του τα παπούτσια, για να μην πω το άλλο. Όχι, μην το πεις, Σπύρο μου. Κάθε βράδυ είναι αγωνία ό,τι θα πεις. Τι ζωή είναι αυτή. Μην το πεις. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω και με ευκαιρία που μου δίνετε, όταν κάνεις λειτουργίες σαν συντονισμένα και συγκροτημένα σε ένα κόμμα, ασφαλώς και θα ακολουθήσει τις καθοδηγίες και τις οδηγίες. Και θα το σεβαστούν και να το κερδίσει το στοίχημα. Αλλά το να έχεις διαφορετική άποψη, να έχεις το θάρρος να το τονίσεις και να προστατεύσεις. Και να μην σας κρύψω το εξής. Το ότι ο Πρωθυπουργός μας δεν ήρθε τη δεύτερη περίοδο, τη δεύτερη εβδομάδα στις εκλογές, ήταν μια προστασία προς τον ίδιο να αντιληφθεί ότι δεν θα έπρεπε να έρθει και να εκτεθεί. Και πολύ καλά που δεν ήρθε. Ναι. Άρα κάποιος άκουσε που φωνάξαμε και δεν του το καλά, είπα. Καλά, αν ερχόταν ο Μητσοτάκης μπορεί να είχε και πάρει και 90% τρεπεκλής και θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Μητσοτάκη. Αλλά τέλος πάντων κάποιοι τον προφύλαξαν. Λοιπόν. Να, και οι φίλοι της Συρός παίξαν ρόλο σε αυτό. Δεν είναι αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό γιατρέ μου. Γεια σου. Να πω κάτι πριν κλείσουμε. Μα σταμάτα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Μα σε παρακαλώ. Δηλαδή. Και εγώ σε παρακαλώ. Να πω κάτι. Ναι. Η μέρα ψήφιση του φορολογικού. Ο κύριο Κέρτσο δεν μα είχε στείλει. Θα ήθελα να. Η μέρα ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου. Οι δικηγόροι αποφάσισαν σήμερα τη Κέρκυρα. Κατάληψη του δικαστικού μεγάρου από τι 7 το πρωί έω τι 3 το μεσημέρι. Όχι, βέβαια. Και καλούν και όλου του φορεί. Να πάνε εκεί προς ένδειξη μαρτυρίας. Είχαν σήμερα γενική συνέλευση και αποφασίστηκε κατάληψη του δικαστικού μεγάρου. Εντάξει. Είμαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από μένα και την Ιερόπολη, πολλές ευχαριστώ. Γεια σας.